Θεοχάρης Ζάγκας, πρόσφατα αφιπηρετής καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα τη δασοκομεία, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και αντιπρόεδρος του Σωματείου Φιλίου του Πλασίου Θεσσαλονίκης. Δύο λόγια για τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Ναι, το θέμα μας είναι το αστικό πράσινο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αναλογία πρασίνου ανακάτοικου θα πρέπει να βρίσκεται στα 8 με 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικου. Θα πρέπει να είναι ισόρροπα κατανεμημένο σε όλες τις περιοχές της πόλης. Θα πρέπει να είναι ποιοτικά σε καλή κατάσταση. Κάτι τέτοιο, όπως γνωρίζετε, δεν ισχύει για την πόλη μας. Είμαστε στα 2 μείον τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικου. Τα δέντρα αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζονται έτσι όπως έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των κλαδεύσεων. Η κλάδευση, ενώ είναι η εξαίρεση, εμείς την έχουμε κάνει κανόνα στην πόλη μας και βλέπουμε, από παράδειγμα την Εγνατία, τα δέντρα να θυμίζουν ξώνα και όχι δέντρα με κάποια αισθητική, αν θέλετε, και έναν λειτουργικό ρόλο στην πόλη. Και μιας και είπα αυτές τις δύο λέξεις, τα δέντρα στην πόλη τα θέλουμε και για την ομορφιά τους, το όμορφο σχήμα τους και τη φιλοσιά τους, την πράσινη, και από εκεί και ύστερα σαν μηχανές απορρύπανσης. Και επειδή το πρόβλημα της ρύπανσης είναι επίσης πολύ μεγάλο στην πόλη, θα έπρεπε αυτά τα δέντρα να τα σεβόμαστε έτσι ώστε να προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες. Επίσης, έχουμε εκτεταμένες υλοτομίες των δέντρων, χωρίς να γίνεται μια, αν θέλετε, αυστηρή αξιολόγηση και να καταλήγουμε αν μπορούν να μείνουν κάποια χρόνια ακόμα ή είναι δέντρα τα οποία απειλούν ανθρώπινες ζωές ή ανθρώπινες περιουσίες και πρέπει να φύγουν. Υπάρχουν δέντρα επικίνδυνα στην πόλη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση σε αυτό το θέμα. Το έχω πει εδώ και 15 χρόνια για τα δέντρα της Τσιμισκή, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σταδιακή αντικατάσταση. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μαζικές υλοτομίες και εκεί. Το ίδιο ισχύει και για την αρχαία αγορά, όπου είχαμε την μαζική, αν θέλετε, αυστηρή κλάδευση των δέντρων και την υλοτομία κάποιων δέντρων από αυτά. Το ίδιο ισχύει, θα πρέπει να αφαιρέσουμε 2-3-5 επικίνδυνα δέντρα που επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας να τα αφαιρέσουμε, τα υπόλοιπα να περιμένουν για 5-10-20 χρόνια όσο μπορούν να αντέξουν, να φυτευτούν αντικαταστάτες των δέντρων που έχουν υλοτομηθεί. Όταν φυτεύουμε δεν τελειώνουμε, αρχίζουμε, έχουμε μεγάλες αποτυχίες στις φυτεύσεις του αστικού χώρου και επομένως το ότι φυτεύουμε 5-10 δέντρα δεν σημαίνει ότι όλα επιβιώνουν και όλα λειτουργούν στη συνέχεια. Άρα θα πρέπει να επεμβαίνουμε πιο συντηρητικά, με μεγαλύτερο σεβασμό για τα δέντρα του αστικού χώρου και να έχουμε κατά νου ότι με κάθε τρόπο θα πρέπει να πρασινίσουμε κάθε γωνιά της πόλης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε δίκτυα πρασίνου στην πόλη, λειτουργικά για τους κατοίκους και για την πανίδα ακόμα, συνδέοντάς αυτά τα αστικά δίκτυα με το περιαστικό δάσος του ΣΕΙΞΟΥ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και των ανθρώπων και της αστικής πανίδας. Είπατε ότι το κλάδεμα που είναι εξαίρεση σε άλλες χώρες, εμάς είναι ο κανόνας. Να το... δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται σε άλλες χώρες και τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι, κανονικά τα δέντρα δεν πρέπει να τα κλαδεύουμε, πολύ απλά. Εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος, θα πρέπει να υπάρξει μια αιτιολόγηση της κλάδευσης και η κλάδευση αυτή θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στο ίδιο το δέντρο, με σεβασμό στην τυπική του μορφή και στη λειτουργία του. Θα πρέπει να παραμένει αισθητικό στοιχείο, θα πρέπει να παραμένει λειτουργικό στοιχείο, δηλαδή να προσφέρει δροσιά στην πόλη, να προσφέρει την απορρύπανση, να συμβάλλει δηλαδή στην απορρύπανση της πόλης και όταν εμείς το κλαδεύουμε τον τρόπο που το κλαδεύουμε, αχρηστεύουμε αυτές τις δύο λειτουργίες του, τις πολύ σημαντικές. Έγινε. Ευχαριστούμε.